Λοιπόν, τι γίνεται, πού πηγαίνεις? Καλά, μια χαρά. Εγώ κάνω ένα live video να δείξω στις κυρίες πώς μπορούν να βάλουν ένα ανδρικό παντελόνι, επειδή φορώ συχνά ανδρικά παντελόνια, μου αρέσουν. Αυτό. Είμαι μέσα στην πανδημία και στην καραντίνα εγώ ακόμα. Δεν ακόμα έχω κάνει το εμβόλιο. Μάλιστα, αλλά το χρώμα αυτό στο κραγιόν, στο στόμα σου, στο κραγιόν, σου πηγαίνει πάρα πολύ. Σου πηγαίνει. Πάρα πολύ σου πηγαίνει. Θες να πεις κάτι άλλο για το outfit, να δουν τα παιδιά έτσι κάποια λεπτομέρεια, μια διαφάνεια βλέπω. Ένα μπουστάκι από μέσα. Μην μου ταλαιπωρηθείς τώρα, έτσι μόνο λίγο να το δούνε. Ωραία, παντελόνα. Φορά μια διαφάνεια, φοράω ένα. Τι είπες, είναι αντρική παντελόνα. Ναι, είναι αντρικό παντελόνι. Ναι. Συνήθως το σουρώνω γιατί φοράω συχνά. Αυτά. Ωραία, πάμε παιδιά. Βαθμολογήστε την Έρη. Να ξεκινήσουμε με την αρετή. Να μάθουμε γιατί σου έβαλε τρία. Το παντελόνι σου μου αρέσει πάρα πολύ. Μ' αρέσει που δείχνεις τρόπους πώς να φοράνε το παντελόνι. Αυτό εμένα που με ενοχλεί είναι το καπέλο. Θα ήθελα ένα καπέλο το οποίο να είναι λίγο πιο σκληρό, γιατί σε έχω δει σε αυτήν την εικόνα με τέτοιο καπέλο. Δηλαδή με ενοχλεί στην εικόνα. Είναι πιο πολύ για τα αξεσουάρ. Σαν βάση μου αρέσει πάρα πολύ το πανοφόρι, η διαφάνεια και το παντελόνι. Βέβαια θα μου άρεσε και εμένα που κάμισο το συγκεκριμένο το παντελόνι. Αυτά που εμένα με ενοχλούν στην εικόνα είναι η τσάντα. Το διχτυωτό, το καλσόν, αυτή η λεπτομέρεια με τις λεοπάρτις γόβες και το καπέλο. Θα ήθελα λίγο κάτι διαφορετικό. Θα ήθελα πιο πολύ να το προσεγγίσεις, δηλαδή, σε μια καθημερινότητα πιο πολύ. Μου κάνει λίγο βραδινό σαν αίσθηση αυτό το look. Δηλαδή και κυρίως με το δίχτυ. Ναι, εγώ ήθελα να προσδώσω θηλυκότητα στο ανδρικό παντελόνι αυτό, έτσι σκέφτηκα το δίκτυο. Θηλυκότητα υπάρχει έτσι κι αλλιώς εδώ για μένα, στα δικά μου τα μάτια. Οπότε μου είναι δύο στοιχεία τα οποία θα έβγαζε ένα από τα δύο. Αυτό, διαφορετικά και το make-up είναι λίγο διαφορετικό σήμερα. Αυτό το κόκκινο. Και το μάτι σου μου αρέσει που δεν είναι τόσο έντονα βαμμένο. Αλλά θα σε ήθελα χωρίς καπέλο, δηλαδή δεν ξέρω για ποιο λόγο. Ναι. Εσύ πάλι σου αρέσει το καπέλο και αυτό το φόρεσες, το έβαλες. Πώς τα βλέπεις αυτά που λέει η αρετή, σε προβλημάτισε και σαν κάτι αντίστοιχο ή όχι? Εγώ ήθελα να δώσω έτσι θηλυκότητα στα άκρα μου, όσο φαίνεται από τη γόβα, γι' αυτό έβαλα το δίκτυ. Τώρα, καπέλα, εγώ είναι και τα μοναδικά καπέλα που χρησιμοποιώ να είναι λίγο ρευστά. Δηλαδή, στην καθημερινότητά μου, αν θα βάλω ένα καπέλο, πάντα βάζω έτσι. Θα μου άρεσε και ένα σκουφί. Μου άρεσε και ένα μαύρο σκουφί, λίγο να σπάσει την εικόνα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, παιδιά. 3,6 μέσο όρο είναι πάρα πολύ καλό. Όμορφα, ναι, ωραία, ξεκινήσαμε. Πάμε ωραία, να έχουμε ξεκινήσαμε την ίδια συνέχεια. Μακάρι, φύγαμε. Γεια σας. Γεια σας. Λάκι, Λάκι μου, θα ξεκινήσουμε με σένα. Άμα ξαναδεί. Αλλά πρέπει να βγάλω το καπέλο. Τι είναι, σίγουρα. Κοίταξε, θα σου έλεγα το εξής, να το βγάλεις το καπέλο. Ένα λεπτό. Και επειδή είναι πολύ ελαφρύ όπως είναι, βάλε το μισό μέσα να γίνει σαν άλλο καπέλο. Βάλε μέσα, γύρισε το. Ένα κομμάτι του. Το μισό του. Ένα κομμάτι, γύρισε ένα κομμάτι. Βάλ το έτσι. Εδώ. Ναι, ναι. Στο πλάι. Μπράβο, βρελάκι. Βάλ το. Έτσι. Ναι. Έτσι, φέρ το λίγο πιο μπροστά, να πάει πίσω τον μπορ, δηλαδή. Αυτό πιο μπροστά. Όχι, όχι, το άλλο, το άλλο. Κι άλλο. Έτσι. Okay. Κάπως έτσι, τέλος πάντων, αυτό το καπέλο αλλάζει όψη κατευθείαν. Έχει γνωρίζει και τα παιδιά. Αυτά τα φέλτρα είναι πολύ εύκολα να αλλάξεις το look. Κατάλαβες. Μπορείς δηλαδή να το κάνεις έτσι, να βάλεις και μία κοσμηματάρα από εδώ από τη μία μεριά και να κάνεις half vab και half αλήτης και να κάνουμε ένα look αλήτης. Α, ναι. Ξέρεις, έτσι, βραδινό και το άλλο ανέμελο. Και τελειώσαμε το κεφάλι, κατά τη γνώμη μου. Αυτό το καπέλο, σε αυτό το look, θέλει και ένα γυαλί έτσι πολύ ντιβέ για να το κάνω πιο stylish. Μιας και τελειώνουμε ό,τι μπορούμε τώρα να αρχίσουμε να λέμε στον κόσμο να το λέμε. Και κατεβαίνουμε. Κάλε λίγο έτσι το παλτό, μην το βγάλεις όλο. Για να δούμε λίγο το θέμα του top γιατί μπήκε. Ωραία. Σε αυτή τη φάση που σ' αρέσει η διαφάνεια, εγώ από κάτω προτιμώ να μπει ένα άλλο. Είτε λέγεται t-shirt, είτε λέγεται κάτι πολύ ελαφρύ, που να έχει ένα άλλο χρώμα. Δηλαδή να είναι, πώς να είναι, να είναι γκρι περλέ, να είναι print, δηλαδή να έχει ένα animal print, ας πούμε ένα λεοπάρ, αλλά μαυρό-άσπρο, που το κάνει πιο αχνό με τη διαφάνεια από πάνω. Γιατί αυτό που το βάζουμε έτσι εδώ πέρα, σαν να είναι censored,
Δηλαδή απαγορευμένο, δεν μου λέει τίποτα. Δεν μου αρέσει, το έχω πει και άλλη φορά. Ούτε όταν είναι έξω από το ρούχο, ούτε όταν είναι από μέσα. Mm-hmm. Και μετά πάμε στο υπέροχο παντελόνι. Ήταν να το δούμε λίγο, άνοιξε το. Ναι. Με ένα παπούτσι όμως, που τελικά μπερδεύει την εικόνα την επάνω που θα πήγαινε με αυτό το παπούτσι, ενώ αυτό θα ήθελε ένα άλλο στυλ. Όχι το δίκτυο, το καλεσόν που είναι ωραίο. Εκεί θα πρέπει να βάλει ένα πιο ήπιο παντελόνι ή ένα στυλ βερμούδα. Αλλά το πάρει αύριο αυτό, οπότε τι να κάνουμε. Και έτσι θα μου ζήγιζε. Όλη όμως η εικόνα με αυτά τα μπορντό γάντια και τα λοιπά έχει κάποια ιδιαιτερότητα. Δηλαδή θα λέγαμε ότι είσαι ένα My Style Rock Girl. Όμως κάπου εκεί λιγάκι τον μπερδέψαμε. Τώρα τι να κάνω που δεν έχει μισό νούμερο. Θα χάσει το μισό πόντο. Εντάξει. Να πάει καλύτερα προς τα πάνω, γιατί να πάει προς τα κάτω. Και θέλω να είμαι πολύ αυστηρός μαζί της, γιατί είναι φοβερή παίκτρια και θέλω πραγματικά να πάει προς τον τελικό πάρα πολύ καθώς πρέπει. Δηλαδή θα τη χρησιμοποιήσω, θα την εξοντώσω προκειμένου να γίνει αυτό που πρέπει να γίνει για να έχει και καλό μετά απόϊχο το όλο θέμα για τουλάχιστον άλλα 5 χρόνια. Αυτά που λέμε εδώ. Να φτάσω στα 36. Ναι. Μετά από 5 χρόνια, ναι. Ναι, βέβαια. Ελένα μου, εσύ τι λες για την νέα σήμερα. Κοίταξε να δεις. Ξεκινώντας από το καπέλο, το είπαμε. Μετά, δεν μου αρέσει εμένα όλη αυτή η μαυρίλα. Mm. Δηλαδή, μου αρέσει το παντελόνι αυτό και που έχεις βάλει και αυτή τη μικρή ζωνούλα. Το βρίσκω πολύ έξυπνο και ωραίο. Και μου αρέσει φανταστικά και το χρώμα των γαντιών σου. Mm. Δηλαδή, τρελαίνομαι με αυτό το χρώμα. Ναι. Τώρα, θα μπορούσες βέβαια. Πάνω σε αυτό το θέμα που έπιασες και λες, δείχνω ένα αντρικό παντελόνι πώς μπορεί να φορεθεί. Το ένα νούμερο που θα έκανες θα ήταν να δείξεις χρωματικά πώς μπορεί να φορεθεί, γιατί βάζοντας το με total black δεν βλέπουμε κάτι φοβερό. Και επίσης αν είχες δύο λαστιχάκια και έπιανες τα μπατζάκια κάτω και τα γυρνούσες, ξέρεις, και το βάζεις από μέσα και το έκανες τύπου κολλάνε παντελόνι, κατάλαβες ότι σου είπα. Όχι, να πιάσω αυτό εδώ το σημείο. Από πίσω από το παντελόνι, όλο αυτό, έβαζες, το πιάνες έτσι ας πούμε, έβαζες λάστιχο και γινόταν σαν αλογουρίτσα, μικρή. Και το έβαζες από μέσα, θα το έκανες τύπου σαν στενό παντελόνι κάτω ή σαν λίγο βράκα, δηλαδή θα μπορούσες να δείξεις πραγματικά και μέσα από εδώ 2-3 πράγματα πώς μπορούμε να αλλάξουμε και να φορέσουμε ένα αντρικό παντελόνι και να μην να μην καταλάβει κανείς ότι είναι αντρικό παντελόνι, π.χ. Λοιπόν, αυτά είναι μια ωραία προσπάθεια να σκεφτόμαστε λίγο πιο έξυπνα για πράγματα που μπορούμε να δείχνουμε. Πλέον. Τώρα πλέον. Πρέπει να τολμούμε. Πλέον. Ναι, τρία. Αλήθεια. Ευχαριστώ. Στέλιο μου, να ακούσουμε και σένα. Ναι. Αυτό, αν ήταν ένα κλασικό αντρικό παντελόνι πολύ μεγάλο, θα είχε ένα νόημα να το δούμε κάπως κλασικά συνδυασμένο. Γιατί το αποτέλεσμα αυτού που βλέπουμε τώρα είναι ένα καρό παντελόνι που θα μπορούσε να είναι γυναικείο, δεν φαίνεται ένα αντρικό. Συνδυασμένο πάρα πολύ κλασικά και αναμενόμενα. Δηλαδή, δεν μας δείχνει ένα ενδιαφέρον συνδυασμό. Εκτός από το λεοπάρ με το δίχτυ και το καρό. Αυτό μου άρεσε πάρα πολύ, όμως δεν μου αρέσουν οι όγκοι. Δηλαδή, το τόσο πολύ φαρδί παντζάκι με την τόσο λεπτοκαμωμένη γόβα, κάπως είναι λίγο άστοχο, γιατί είναι και πολύ ντυμένη όλη η εικόνα και κάνει πάρα πολύ φόκου στο μάτι σε αυτό το σημείο. Το παπούτσι θα ήθελα να είναι πιο χοντροκομμένο για να έχει μια ισορροπία με το παντελόνι που είναι τόσο φαρδί. Εκτός και αν πάνω είχες κι άλλον όγκο, δηλαδή αυτό το παλτό είναι πολύ περιορισμένο σαν πατρόν. Αν είχες από πάνω ένα πολύ φαρδί παλτό, ενδεχομένως και αυτό το γυμνό πόδι με τη γοβίτσα να είχε ένα ενδιαφέρον σαν μια καινούργια σιλουέτα και να μην έπρεπε να δώσουμε τόση βάση στην ισορροπία του σώματος. Είναι όλο πολύ ισορροπημένο και ξαφνικά, επειδή είναι πολύ φαρδί ο παντζάκι, κλωτσάει το παπούτσι. Ωραία. Και θα μπορούσες να κάνεις πιο ενδιαφέρουσες επιλογές σε χρώματα παρά μαύρο. Το καπέλο πολύ ωραίο έτσι. Αλλιώς ναι, είναι ωραίο. Ναι, πάρα πολύ. Αλλιώς πριν ήταν πολύ αδιάφορο, άνοστο, κάπου να μην σου αξίζει κάπως. Καταλαβες. Ευχαριστώ. 11,6 τελική βαθμολογία. Όμορφα. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αγάπη και τη στήριξη που δείχνετε στο My Style Rocks. Αν θέλετε να μην χάνετε στιγμή, να μην χάνετε λεπτό, κάντε τώρα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube, εδώ. Και αν θέλετε να δείτε και άλλα βιντεάκια, δείτε από εδώ και από εδώ.